ζωή σα, τον λόγο σου, κύριε. Οι κελεύσει του γήπαντο θα πούν σε ευθύνη καρπού, ει απόλαυση και τροφήνη μετέρα. Ότι σπέρμασε του χριστέρα και δαλείω των Βαβυλώνιων, αυλοδιέτων από τέλου αναδείξα, αυτό πανάμεσα τα σιρέφη, τα σπέρματα τάφτα, στι διαφόρε καρπή ευλόγησε. Δεν του εξαρτώ με τα λαμβάνω τη Αγία σου, ότι ει δόξα εσύ και ει τιμή και μνήμη, του ενεργή πατρό Σιμών, ετρωμάτιο και ει αποσχόλου κοσμάτου ετολού, τάφτα προετέθησαν παραδοξών δουλών και ει δημόσιων των ερευνητή τη πίστη περιοφέλων, παράσπονται αγαπέ τη ερευνητή σα η τάφτα και τη στην μνήμη επιτελούση πάντα τη εμπειρία ενεργήματα και των αιωνίων σε βαθμό την απόλαυση. Πρεσβείε που ανακάμπτονται στην Ισημών Θεοτόπου και η Παρθένη Μαρία, του Αγίου Ενόξου, ιερομάρτυρο και ει αποστόλου του Κοσμάτου Εντολού, και την μνήμη την επιτελούμε και πάνω μου των Αγίων, ο Θησίο Ευλογών και Αγιάτου τα Σήμαντα Χριστέ ο Θεό Σιμών, και εσύ την δόξα να αναφέρουμε σε τον άνθρωπο του Πατρί και το Παναγία και Ελλάδο και το οποίο συνέβη. Νύ και αρή και ει του αιώνα των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, κυρία Ελέησα. Ευλογία κυρίου και έλεο έτσι εφημά, τι αυτού τι αθάρτη και στην ανθρωπία, πάντοτε νύ και αρή και ει του αιώνα των αιώνων. Την προσωπικότητα του κάθε ενός από εμάς
για να μπορέσει τα χαρίσματα αυτά αργότερα να τα αναπτύξει ο καθένας από εμάς και να τα προσφέρει μέσα στην Εκκλησία. Τα χαρίσματα αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν, μπορούν να γίνουν μεθεκτά στον κάθε συνάνθρωπό μας, εάν εμείς κατανοήσουμε ότι η χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η διοκτησία μας. Ότι η χάρη αυτή δεν ανήκει σε εμένα προσωπικά ή στον κάθε έναν, αλλά είναι κοινή, είναι κτήμα της κοινότητος, είναι κτήμα του κάθενος από εμάς και η χάρη αυτή ενεργοποιείται όταν κοινοποιηθεί και όταν, όπως βλέπουμε στον βίο του Αγίου Κοσμάτου Ιωκολού, γίνει η χάρη αυτή το προσωπικό στοιχείο του κάθε ανθρώπου μέσα από το οποίο διακρίνεται, ξεχωρίζει, όχι εγωιστικά, όχι με υπερηφάνεια και με διάθεση αυτοπροβολής, αλλά πάντα με στόχο και προσήλωση. Αυτό ακριβώς το χάρισμα που ο κάθενας από εμάς έχει και διακρίνεται, ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλο, να προσφέρεται στη διακονία της Εκκλησίας, στη διακονία των ανθρώπων, στη διακονία του λαού. Και είναι επίκαιρο το μήνυμα αυτό του Αποστόλου Παύλου, εφαρμοζόμενο μέσα από τον βίο του Αγίου Κοσμάτου Ιωκολού, για να κατανοήσουμε ότι όλοι μας έχουμε χαρίσματα, όλοι μας έχουμε άλλους λιγότερα, άλλους περισσότερα. Αυτά όμως για να ενεργοποιηθούν προϋποθέτει για τον κάθε ένα από εμάς τα χαρίσματα αυτά να κατανοήσουμε, όπως είπα, ότι είναι κοινά. Ανήκει σε όλους. Στην κοινότητα, στην ενορία, στην πόλη μας, στην τοπική μας εκκλησία, στον κάθε συνάνθρωπό μας, ό,τι μας έδωσε ο Θεός, είτε λίγο, είτε πολύ, είτε όμορφο, είτε άσχημο, ό,τι και αν έχουμε, εάν αυτό το προσφέρουμε στην υπηρεσία της Εκκλησίας, δηλαδή στην υπηρεσία του συνανθρώπου μας, τότε αυτό γίνεται πραγματικά άγιο, εξαγιάζεται. Και αυτός ακριβώς ο εξαγιασμός δίνει τη δυνατότητα στον κάθε έναν από εμάς να κατανοήσουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε, όπως είπα, είναι από τον Θεό, είναι από εκείνον τον σμένο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε την ευθύνη της κρίσης, της σωστής κρίσης, την οποία θα κάνουμε απέναντι στο χάρισμα το οποίο λάβαμε από τον Θεό. Εάν ο Άγιος Κοσμάς Ιωκολός, ο οποίος έλαβε την δυνατότητα αυτή, το μεγάλο χάρισμα, να διδάσει το λαό του Θεού, να μπορεί μέσα από το Ευαγγέλιο να απλοποιεί τα νοήματά του και να τα μεταφέρει αυτούσια, απλοϊκά και ουσιαστικά στις καρδιές των ανθρώπων. Εάν δεν είχε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιωκολός αναγνωρίσει, εάν δεν είχε κάνει σωστή χρήση του χαρίσματός του, τότε σήμερα ούτε η Εκκλησία μας δεν το τιμούσε, ούτε μάρτυρας θα γινόταν, ούτε θα άφηνε εξίπλιο το χρήσμα του και ταυτόχρονα τη σφραγίδα του μέσα σε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, η οποία συνδέθηκε με την αφήνιση των συνειδήσεων, στην οποία ο λαός οφείλει η Εκκλησία μας και η πατρίδα μας στον Άγιο Εθνό Ιερομάτων Ακοσμάτων από τον λόγο. Χρησιμοποιήστε λοιπόν και εσείς τα χαρίσματά σας. Αναγνωρίστε ποια είναι. Αναζητήσετε μέσα από την προσευχή στο Θεό να σας το φανερώσει. Και αν αυτά τα κατανοήσετε, προσφέρετε τα στην κοινότητα. Προσφέρετε τα σε κάθε άνθρωπο. Προσφέρετε τα στον συνάνθρωπό σας. Δεν είναι δικά σας, δεν είναι δικά μας, αλλά ανήκουν σε όλους. Και αυτή ακριβώς η συνείδηση, εάν γίνει δική μας στη ζωή μας, θα μπορέσουμε και εμείς, όταν αναγνωρίσουμε το χάρισμά μας, να το προσφέρουμε στην κοινότητα, όπως το προσέφερε ο Άγιος Κοσμάς Ιωκολός, τον οποίο και παρακαλώ σήμερα να πλεσβεύει στον Θεό για όλους εσάς και να σας δώσει αυτό ακριβώς το μεγάλο δώρο, να αναγνωρίσουμε το χάρισμα το οποίο έχετε λάβει και να το προσφέρετε, να το κοινοποιήσετε, να το μοιραστείτε, να το κάνετε κτήμα όλων και όχι το κρατήσετε για τον εαυτό σας ως μία μονομέρεια και αυτοτέλεια. Με τις σκέψεις αυτές, επιτρέψτε μου, αγαπητοί πατέρες και Χριστό αδελφοί και ετοιμότατοι άνθρωποι, να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, ο Άγιος Κοσμάς να είναι πάντα αυτός ο οποίος θα ανοίγει τους δρόμους αυτούς μέσα στη ζωή μας για να διακρίνουμε το τι ακριβώς θέλει ο Θεός από εμάς και να έχουμε απόλυτη την ευθύνη και τη συνέστηση ότι χρέος μας είναι να ακολουθήσουμε την πορεία του, να ακολουθήσουμε τη ζωή του, τα βήματά του, για να χαριτώσει και εμάς ο Θεός και να αντιληφθούμε ότι ό,τι έχουμε ανήκει στην Εκκλησία, ανήκει στην πατρίδα μας, ανήκει σε όλους τους ανθρώπους.
χρόνια πολλά, αδελφοί μου, να σας δω την επιτυχημένη. Συμβασιλότατε, επιστρέψτε μας να ενημερώσουμε το δευσετή λαό του απόγευμα, η ώρα 7, θα ξεκινήσει ο μεθέωρτος αρχιερικός Εσπερινός και η λιτάνευση του Ιερού Λιψάνου, του Αγίου Κοσμά Πετρού και της Ιεράς Εικόνας μου. Επίσης, επιτρέψτε μου να επισημάνω την προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει εδώ ο προϊστάμενος του Ναού Πατήρ Αθανάσιος, ο οποίος με τους ευλαβείς συνεργούς του, τον πατέρα Τιμόθη και τον πατέρα Μάριο, έχουν ξεκινήσει ένα αγώνα ανακτηριστικό εδώ του Ναού και ήδη ξεκίνησαν εδώ στα διαζώματα, στο κάτω μέρος του Ναού, οι αγιογραφίες. Ξεκινήσαμε με τον Άγιο Γεώργιο τον Κύπριο και θα ολοκληρωθούν με νεομάρτυρες Αγίους, μιας που και ο Ναός είναι αφιερωμένος σε έναν νεομάρτυρα τον Άγιο Κοσμά. Κάνουμε λοιπόν έκκληση σε όλους τους ευλαβείς χριστιανούς, όποιος μπορεί να διαθέσει κάποιο χρηματικό ποσό, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι αγιογραφίες και να είναι για τον κάθε Άγιο και για τον κάθε άνθρωπο που θα προσφέρει εις μνημόσυνον αιώνιον. Η ευχή σας. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω μόνο τούτο, όπως σε κάθε κυριακάτικη λειτουργία ακούτε, ψάχνετε το κοπάρι εδώ των νεομαρτύρων. Και είναι ένα έργο το οποίο καθιέρωσε ο Δημόσφαιρος στην Ενωρία Μυθή να τιμούνται οι νεομάρτυρες. Και γι' αυτό λοιπόν είναι μεγάλη επιτυχία για όλους σας να μπορέσετε τελειώνοντας τις γεωγραφίες, όπως πολύ όμορφα είπε ο Πρωτοσύγκυρος, να γίνει αυτή η ενωρία, η ενωρία νεομαρτύρων. Είναι ένα μεγάλο έργο που ξεκινήσατε και πρέπει να το συνεχίσουμε να γίνει η ενωρία των νεομαρτύρων, να το μάθει όλη η Αττική ότι εδώ τιμούμε τους νεομάρτυρες με προεξάρτητα τον Άγιο Κοσμά τον Εγγονό. Χρόνια πολλά και να είστε όλοι ευλογημένοι και πάλι. Διευκόλυνε Κύριο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστός ο Κύριος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Πατέρα, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Πατέρα, ελέησον και σώσον ημάς. Είναι αρκετά.